Αυτό που έχουμε φτιάξει είναι ένα ρομπότ το οποίο εκμεταλλεύεται και την υδροελεκτρική αλλά και την αιωλική ενέργεια. Έχει φτιαχτεί με σκοπό να τοποθετηθεί σε ένα ποτάμι. Εμείς σαν Έλληνες έχουμε πάρα πολλά ποτάμια που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και στην ουσία με την κρίση θα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ για να παράγουμε ενέργεια ουσιαστικά από το νερό και από τον άνεμο ταυτόχρονα και να τροφοδοτούμε έτσι όλες τις πόλεις που βρίσκονται γύρω από τα ποτάμια. Δυσκολευτήκαμε από την άποψη της τεχνολογίας και το πώς θα εφαρμόσουμε την ιδέα μας και να την κάνουμε πραγματικότητα με απλά υλικά, γιατί σίγουρα υπάρχει και ένας χρηματικός περιορισμός. Το κατασκευάσαμε μόνοι μας, δηλαδή δεν κοιτάξαμε οδηγίες στο ίντερνετ, ούτε μας βοήθησε καθόλου ο προπονητής σε αυτό το κομμάτι και πιστεύω ότι τα καταφέραμε πολύ καλά. Η ομάδα μας δημιούργησε μία εφαρμογή, όπως βλέπετε, η οποία είναι ένα αυτοκαθαριζόμενο φωτοβολταϊκό σύστημα που στηρίζεται 100% στην ηλιακή ενέργεια. Περιέχει αισθητήρες πίεσης, θερμοκρασίας και υγρασίας. Συνδέεται σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα και ο αγρότης έχει τη δυνατότητα να πάσα στιγμή, σε πραγματικό χρόνο, να βλέπει τις συνθήκες στο χωράφι του. Ο λόγος που επιλέξαμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια εφαρμογή ρομπότ είναι πρώτον επειδή εφαρμόζει κατάλληλα στην Ελλάδα, καθώς έχουμε άφθονους κάπους για γεωργία και καλλιέργεια και έχουμε και άπλετο ήλιο, το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα για να τον αξιοποιήσουμε. Θα θέλουμε λοιπόν να δοκιμάσουμε, να επεκτείνουμε τη γεωργία και να την κάνουμε φίλη με την τεχνολογία και όχι εχθροί.